8 γιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και διώκονται πειθαρχικά από το 2011 για σοβαρότατα παραπτώματα, τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία με απόφαση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λικουρέντζου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για γιατρούς που εμπλέκονται σε προμήθειες ιατρικών υλικών. Ακόμα και σήμερα, πάντως, η διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δεν έχει λάβει κάποιο επίσημο έγγραφο με το οποίο να ενημερώνεται για την απόφαση του Υπουργού, όπως τόνισε ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ, Λάζαρος Μακρής, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η TRT μαζί του. Η πληροφόρησή μας από το Υπουργείο είναι ότι έχουν υπογραφεί για 10 γιατρούς για όλη την Ελλάδα όμως, όχι μόνο για τη Λάρισα, που μπαίνουν σε αυτοδίκαιη αργία. Η πληροφόρησή μας είναι ότι μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχει κοινοποιηθεί κάποιο έγγραφο που να θέτει σε αυτοδίκαιη αργία κάποιον από τους γιατρούς. Εάν αυτό βέβαια γίνει, όπως φημολογείται ότι είναι κάπου 8 γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτό θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την υποστελέχωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Είναι μια υπόθεση η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει ξεμπλέξει και να είχε διαλευκανθεί. Ήδη έπρεπε να λειτουργήσει στον ΝΑΤΟ το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο των Γιατρών του ΕΣΥ και να κρίνει αν όντως υπάρχει παράπτωμα και να τιμωρήσει τους ενόχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, οι 8 γιατροί οδηγούνται πλέον εκτός του ΕΣΥ μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η υπόθεση και άλλων πανεπιστημιακών γιατρών χειρουργών, οι οποίοι διώκονται για ανάλογα πειθαρχικά παραπτώματα. Οι γιατροί κατηγορούνται για υποθέσεις που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών. Ο τρόπος όμως προμήθειας των υλικών δεν άλλαξε, παρόλο που το νομοθετικό πλαίσιο τροποποιήθηκε επί Υπουργίας Λοβέρδου, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Σαφώς και θα έπρεπε να είχε αλλάξει, γιατί για τον ίδιο λόγο θα έπρεπε και οι σημερινοί να κατηγορηθούν ή και οι αυριανοί, αν δεν αλλάξει το πλαίσιο. Και ενώ υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο καινούριο, επί Υπουργίας Λοβέρδου είχε ψηφιστεί το αντίστοιχο νομοσχέδιο, δεν ίσχυσε ποτέ η Επιτροπή Προμηθειών, είναι μόνο στα χαρτιά, άρα οι παραγγελίες των υλικών γίνονται κατά τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο γίνονταν και στο παρελθόν και πριν 3-4 χρόνια.